Μια γρήγορη αναφορά πριν πάμε και στο βίντεο, να πούμε ότι υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο με το οποίο μπορούμε να κάνουμε την ενσωμάτωση εικόνας, το οποίο έχει φτιαχτεί αποκλειστικά και μόνο για μια καθιερωμένη μορφή που εμφανίζονται οι εικόνες στις σελίδες, που είναι να έχουμε την εικόνα και να συνοδεύεται από μια λεζάντα. Εντάξει, οπότε αυτά να τα groupάρουμε, να τα πακετάρουμε σε ένα καινούριο στοιχείο, ούτω ώστε να είναι έτοιμα, πακεταρισμένα, προκειμένου να τα περάσει στη CSS και να κάνεις μετά δουλειά με αυτά. Εντάξει. Οπότε, μαθαίνουμε το στοιχείο figure, το οποίο είναι block στοιχείο, έτσι. προσοχή, block στοιχείο, το οποίο περιτυλίσει τη την εικόνα, και μία λεζάντα. Όπου η λεζάντα αυτή είναι το fake caption, το οποίο είναι και αυτό ένα στοιχείο με τη σειρά του. Και έχουμε και λέμε λοιπόν ότι έχουμε το figure το οποίο θα περιτυλίσει αυτά τα δύο. Δε εδώ από κάτω στο παράδειγμα, έχουμε το figure και από κάτω περιμένει να δει το image και από κάτω περιμένει να δει το fake caption. Και αμέσω μετά, το τρόπο που γίνεται render είναι ότι είναι ένα ωραίοτατο block στοιχείο όλο αυτό εδώ. Άρα όλο αυτό block στοιχείο θυμάσαι έτσι, είναι ξεχωριστό το κουτάκι και θα πηγαίνει στην από κάτω μεριά. Δεν είναι η line που πάει και μπαίνει μέσα στο κείμενο. Έτσι, θα πηγαίνει σε επόμενη γραμμή, αν θε εντό εισαγωγικών. Οπότε, αυτά για το, για το, figure. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, είναι νεότερη προσθήκη. Στην αρχή υπήρχε μόνο το image και μετά, ξέρει από κάποια χρόνια, είπαν ότι αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Να του βάλουμε το σημασιολογικό στοιχείο figure για να είναι κατανοητό. Και εκεί πέρα θα περιμένουμε να βρούμε το image μα και το φυκάψιό μα. Λοιπόν, μια σκησούλα στα γρήγορα, στην οποία σου ζητάω αφού σου δώσω μια εικόνα και ένα κειμενάκι ας πούμε, να πά και να κατασκευάσεις ένα div το οποίο να περιέχει την εικόνα και ένα κείμενο με τρεις τρόπους. Την εικόνα ακολουθούμενη από το κείμενο χωρίς λεζάντα, την εικόνα ακολουθούμενη από το κείμενο με λεζάντα. Δες εδώ στην πρώτη κολοκύθα την οποία θα φτιάξεις ότι θα έχει την εικόνα χωρίς λεζάντα και μετά από κάτω θα έχει το κειμενάκι. Στη δεύτερη περίπτωση θα έχουμε την εικόνα και θα έχει επίσης τη λεζάντα του και μετά θα έχει το κειμενάκι. Και πρόσεξε, αυτά θέλω να είναι μέσα αντιβάκι μέσα, έτσι. Και στο λέω αυτό γιατί ας πούμε θα μπορούσες πάλι εδώ να πεις έτσι, τι ωραία που θα ήταν να παίρναμε αυτή την εικόνα μαζί με τη λεζάντα της και να την πηγαίναμε τέρμα δεξιά ας πούμε. Έτσι δεν είναι και αμέσως μετά το κειμενάκι να κάνει ραπ όπως λέμε τη εικόνα γύρω γύρω. Αυτά είπαμε όμως ότι είναι θέμα της CSS όχι της HTML. Και τρίτη περίπτωση τώρα είναι να πάρουμε την εικόνα μας σκέτη και να πάμε να την παραχώσουμε α, να είναι ενσωματωμένη στην αρχή του κειμένου. Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ είναι ενσωματωμένη. Άρα πρακτικά στην πρώτη περίπτωση τι σου ζητάω να κάνεις να χρησιμοποιήσεις το στοιχείο figure χωρίς λεζάντα. Η λεζάντα είναι προαιρετική. Μετά, στη δεύτερη περίπτωση σου ζητάω το figure, αλλά με Στην τρίτη περίπτωση, σου ζητάω να μην χρησιμοποιήσει καθόλου το figure. Αυτά τα τρία λοιπόν πραγματάκια θέλω να κάνει πρακτικά. Α δούμε λίγο τη λύση. Είναι μια εύκολη ασκησούλα για να πειραματιστεί και λίγο. Και με το inline χαρακτήρα, τον οποίο έχει. Τι άνοιξε τώρα εδώ, Ο Θεό και η ψυχή μου, τη συμπάθειά σου. Ναι, αυτό εδώ. Οπότε έχουμε και λέμε, ας το κάνουμε μια προεπισκόπηση. Και πράγματι λοιπόν βλέπεις ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε ότι έχω βάλει το H1 και αμέσω μετά έχω βάλει το Image και εδώ δεν χρησιμοποιήσα το Figure. Ε, όπως σου είπα το Figure είναι προαιρετικό. Αν θέλω το βάζω, αν θέλω δεν το βάζω. Συνήθως συνηθίζει να το βάζουμε με λεζάντα. Και θα μου πεις γιατί μου είπες προηγούμενος το Figure, γιατί να σου πω και εγώ δεν το θυμάμαι ακριβώς πως το είχα φτιάξει και γιατί εμφανίζεται η εικόνα ξέχωρη και δεν εμφανίζεται μπροστά από το κείμενο. Και η απάντηση είναι γιατί ακολουθεί ένα μπλοκ στοιχείο. Δηλαδή έχει μπει εδώ ένα inline στοιχείο, ξόφαλτσο, και αμέσω μετά έχει μπει ένα μπλοκ στοιχείο. Άρα λοιπόν στην ουσία έχει γίνει ο διαχωρισμό και έχουμε πρώτα το image, και αμέσω μετά έχουμε το μπλοκ στοιχείο το οποίο ακολουθεί. Αν έχει βάλει το figure, όλα καλά. Πάμε μετά στο, στη δεύτερη όψη όπου έχει τη λεζάντα του. Συνεπώ έχουμε βάλει κανονικά το στοιχείο μα figure εδώ. Και στην τρίτη περίπτωση τώρα έχουμε ότι μέσα στην παράγραφο έχει μπει η εικόνα πρώτη-πρώτη. Άρα λοιπόν εμφανίζεται inline κανονικά όπως συζητήσαμε. Αυτά λοιπόν αναφορικά με το στοιχείο figure, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όταν θες να πηγαίνει πακετάκι μαζί με τη λεζάντα του.